πείτε μας τι λάθος κάνουμε εμείς ή τι πρέπει να κάνουμε. Το μεγάλο λάθος της κυβέρνησης ήταν η καθυστέρηση και η πολιτική του κατευνασμού την οποία ακολούθησε εδώ και ένα χρόνο. Η καθυστέρηση αυτή μας στοιχίζει σε σχέση με τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται και στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών αλλά και στο άτυπο που έγινε. Οι παλινοδίες και οι καθυστερήσεις νομίζουμε ότι είχαν σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στα εθνικά συμφέροντα. Και το δεύτερο είναι η εθνική συνεννόηση. Η εθνική συνεννόηση και η ενότητα χτίζεται στις συγκεκριμένες ενέργειες. Κάτι το οποίο το ζητάμε. Το ζητάμε όχι απλώς για να ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων, αλλά για να πάρθουν εκείνες οι αποφάσεις οι οποίες δεσμεύουν τη χώρα με μια δυνατή φωνή. Κύριε Κυρανάκη. Σε 3 λεπτά, λοιπόν, χωρίς καθυστερήσεις, οι οποίες καταγγέλει ο κ. Αμανατίδης, θα πω τα εξής. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για καθυστερήσεις, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία υπογράφει ΑΟΖ με την Ιταλία. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία υπογράφει και κηρύσσει ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Και είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια. Έτσι. Αυτά είναι δεδομένα. Και αυτά θα έπρεπε να τα αγκαλιάσει ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος και να πατήσει πάνω σε αυτά η οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση με βάση πάντα το εθνικό συμφέρον. Άρα λοιπόν η κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην ελληνική κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που κάνει να δίνει επιχειρήματα στον Ερντογάν. Το μόνο που κάνει να δίνει περιεχόμενο σε πρωτοσέλιδα τουρκικών φυλάδων, οι οποίες κάνουν προπαγάνδα για να λένε τα δικά τους στο εσωτερικό ακροατήριο του κυρίου Ερντογάν. Αυτό κατά τη γνώμη μου. Μην το κάνετε αυτό, κύριε Κυρανάκη. Το κάνετε εσείς, κύριε Αμανατίδη, και ξέρετε ότι σας σέβομαι πάρα πολύ. Δεν έκανα αυτό το πράγμα. Ξέρετε, κύριε Αμανατίδη, σας σέβομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν έκανα αυτό το πράγμα. Διότι κάνετε πολύ μεγάλη κριτική. Στην οποία πρέπει να δοθεί άλλο κλίμα. Ναι. Εσείς λοιπόν με το παρόν που ψηφίσατε, κύριε Αμανατίδη, και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, έχετε κάνει κάτι το οποίο δεν βοηθά το εθνικό συμφέρον. Και το πόσο όσο πιο ευγενικά μπορώ. Άρα λοιπόν, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Αμανατίδη, διότι πριν ένα χρόνο δεν υπήρχε συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία. Πριν ένα χρόνο δεν υπήρχε συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία για ΑΟΖ. Άρα λοιπόν το να πας να κάνεις επέκταση 12 μιλίων χωρίς συμφωνία για ΑΟΖ βάζει την Ιταλία απέναντι. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να τη βάλουμε απέναντι, θέλουμε συμμάχους. Και έτσι λοιπόν η Γαλλία έχει έρθει με στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ιταλία έχει επίσης έρθει με παρουσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά στο State Department καταδικάζουν τόσο έντονα την Τουρκία μετά από την απαράδεκτη ενέργεια του κ. Ερντογάν με τους ηγέτες Χαμάς. Για πρώτη φορά το Ισραήλ μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν έρθει σε μια εξαιρετική συγκυρία για την Ελλάδα, τόσο κοντά, υπογράφοντας μια συμφωνία ειρήνης, και αυτό είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας. Και άρα λοιπόν με αυτή τη στρατηγική καταφέρνουμε σιγά σιγά να απομονώσουμε την Τουρκία. Σε αυτή τη μάχη σας θέλουμε μαζί, κύριε Αμανατίδη. Και εσάς που έχετε ευαισθησία στα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σας σέβομαι προσωπικά. Παρότι την ίδια ευαισθησία δεν την μοιράζεται ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ, την οποία έχετε εσείς προσωπικά, και ξέρετε ότι η γνώμη μου στα εθνικά θέματα και όταν ήμουν αντιπολίτευση και τώρα είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Άρα λοιπόν όλοι μαζί σε αυτές τις προκλήσεις, όλοι μαζί για να μην μπορέσουμε να αφήσουμε κανέναν να εκβιάσει την Ελλάδα.